Μέρα, ναι, προσπαθούμε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη οργάνωση βάσει του τι είχαμε κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Και βασικά είναι αυτό που λέτε, γιορτή. Είναι μια γιορτή. Είμαστε όλοι σε πάρα πολύ καλή διάθεση να δείξουμε στον κόσμο αυτά που έχουμε φτιάξει και να ουσιαστικά να γιορτάσουμε τα τοπικά προϊόντα και η τοπική παραγωγή να γνωριστούν με τον κόσμο. Βλέπουμε πολλά τραπέζια, άρα και οι συμμετέχοντες θα είναι πάρα πολλοί, μιας και μας είπατε και στην συνέντευξη τύπου ότι φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί συμμετοχές. Έχουν αυξηθεί συμμετοχές. Είναι όλοι οι τυποποιητές και μεταποιητές στην ΚΟ. Δεν λείπει κανένας και γι' αυτό εφέτος το έχουμε ανοίξει, έχουμε διπλασιάσει. Κάναμε όλο το παραλιακό μέτωπο μέσα στη Μαρίνα. Οπότε ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα και να κινείται πιο άνετα. Ανάμεσα στα ξενοδοχεία θα είναι τα κρασιά, οπότε θα μπορούν να συνδυάσουν το φαγητό τους με το κρασί για να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση. Να μα πείτε έτσι στους τηλεθεατές που σας βλέπουν τι έχουν να γευτούν, τι έχουν να δουν όσοι έρθουν απόψε το βράδυ εδώ σε αυτή την γιορτή στην Μαρίνα. Η βασική ιδέα της γιορτής αυτής είναι ότι έχουμε μαζέψει τα τοπικά προϊόντα από όλους, από τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς, τους αλλοιείς, τα πάντα και τα μαγειρεύουμε στα ξενοδοχεία. Και εδώ είναι η τελική φάση που αυτά τα εδέσματα έχουν γίνει μόνο με τοπικά προϊόντα. Είναι συνταγές μόνο που έχουν αναφορά στην τοπική μας παράδοση και θα συνδυαστούν με το να κάνουν γευσηγνωσία τυριού, λαδιού, ελαιολάδου και κρασιού. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο με τους εθελοντές. Κύριε Μαριέτα, πάντα εδώ, κλασικά, έρχεστε. Και θέλαμε έτσι να μας πείτε για αυτή την εμπειρία, γιατί την βιώνετε πραγματικά σαν μια μεγάλη χαρά, όπως είπε και η Είναι μια μεγάλη γιορτή, την οποία τη βιώνουμε με μεγάλη χαρά. Όχι μόνο στηρίζουμε τον τόπο μας, αλλά ξέρεις, Μαρία μου, έχει να κάνει και με τον εμπνευστή αυτή τη γιορτή, την κυρία Τριανταφυλοπούλου, που σε παρασύρει με το μεράκι τη. Και... γιατί... Όλοι μαζί, γιατί... Όλοι μαζί, αλλά έχει αυτό το πάθος και το μεράκι, την αγάπη για τα τοπικά προϊόντα. Έχουμε τον κύριο Ποταμούση που μας παρασύρει με τις εκστασιακές γεύσεις και ιδέες. Και έτσι, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Ναι. Και ο Δήμος στηρίζει και βοηθά και όλοι μαζί για το καλό της ΚΟ. Και εδώ μπήκε και εσύ εθελόντρια εδώ συνεχώς. Ναι, ναι, είναι η τέταρτη χρονιά. Όλοι οι εθελοντές βοηθάμε να στηθεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια του ΔΟΠΑΣ, της Μαρίνας, του Ασκληπιού. Όλοι μαζί καταφέρνουμε αυτό το πράγμα το τέλειο που γίνεται κάθε χρόνο. Οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που έρχονται. Περιμένουμε και φέτος πάρα πολύ κόσμο και είναι μια μεγάλη γιορτή για όλο τον κόσμο και για τους ντόπιους αλλά και για τους ξένους. Για να μην αδικήσουμε κανένα, να πούμε, είναι ευκαιρία τώρα τελευταία αναφορά. Ξεκινάμε από το Δήμο, το ΔΟΠΑΒΣ, το ΔΙΡΑΣ που στηρίζουν. Είναι ο Ασκληπιός που κάνει το συντονισμό, η Ένωση Ξενοδόχων, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο Ελευτικός Σύλλογος, όλοι οι τυποποιητές. Θα έρθει το Λύκειο Λίδων να χορέψει, θα έρθει η κυρία Τζίνα Γιαννούλη να παίξει μουσική. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα στην ΚΟ και ο κόσμος συμμετέχει με την παρουσία του. Κύριε Ποταμούση. Οι γυναίκες τα είπαν όλα, έτσι, αλλά εσείς όπως είπε και η Μαριέτα, είστε έτσι ο άνθρωπος που δίνει τις συμβουλές τους ό,τι αφορά το κομμάτι το γευσηγνωσικό, γνωστικό θα ήθελα να πω, έτσι. Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε μαζέψει, όπως ξέρεις, τοπικές συνταγές από διάφορες περιφέρειες του νησιού και αυτά τα βάζουμε στην εφαρμοσμένη πρακτική. Τι συνταγές έτσι να πάρουμε μια γεύση? Κοίταξε να δεις, φέτος ας πούμε θα δείτε εδώ πέρα βάρβαρα, θα δείτε μουσταλευρίες, θα δείτε το κότικο φαγητό σε finger food ας πούμε. Δηλαδή έχουμε κάνει μια τέτοια πρόοδο ώστε να μπορέσουμε και περισσότερα πράγματα να βγάλουμε προς τα έξω, αλλά και ο κόσμος να δει ότι δεν είναι μόνο το φαγητό στο πιάτο, είναι και το φαγητό στο χέρι και το φαγητό στο δρόμο. Το ίδιο φαγητό. Αυτή την προσπάθεια έχουμε κάνει και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Τώρα δεν απομένει τίποτα άλλο, να δούμε το αποτέλεσμα και την αποτίμηση όλη αυτή τη προσπάθεια και τη διαδικασία. Θα δούμε, Μαρία, θα δούμε. Κυρία Χατζηχριστοφή, ο ΔΟΠΑΒ φυσικά στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και είναι ενταγμένο στα θερινά Ιπποκράτεια. Ναι, βέβαια. Είναι από τις πιο σημαντικές γιορτές στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων. Είναι μια γιορτή γαστρονομίας, ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους τους εθελοντές που βρίσκονται εδώ σήμερα, θα τους δείτε κι εσείς. Να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, τη Μαρίνα, την Ένωση Ξενοδόχων, τον Ασκληπιό, όλους τους συμμετέχοντες έναν προς έναν.
αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Φέτος, όπως γνωρίζετε, βραβευτήκαμε με στα Tourism Awards για την συμμετοχή μας, για τη σύνδεση του, της γιορτής αυτής με τον τουρισμό. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Το 2015 αρχίσαμε δειλά-δειλά, αλλά βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο και οι συμμετοχές αυξάνονται, αλλά και περισσότερος κόσμος με θέρμια ανταποκρίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Βλέπουμε ότι φέτος, κυρία Χατζηγιστοφή, έχετε εντάξει και κάποιες άλλες μικρότερες εκδηλώσεις που πάλι έχουν να κάνουν με την τοπική γαστρονομία. Εννοείται στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων, τις γιορτές, ναι, βέβαια. Υπάρχουν δορυφόροι εκδηλώσεις, όπως ήταν νωρίτερα η παρουσίαση των βιβλίων, θα ακολουθήσει ένα ρεσιτάλ που αφορά τον Νίνο, θα ακολουθήσει μία δράση για παιδιά σε συνεργασία με τη WWF. Όλα αυτά υποστηρίζονται και έχουν πρότυπο τη γαστρονομία. Στήσουμε λοιπόν την Μαρίνα που μας φιλοξενεί, την Κεκ Παπιάς που σήμερα όλοι και οι τουρίστες αλλά και όποιος θέλει μπορεί να μετακινηθεί δωρεάν μέχρι τις 11 το βράδυ, και περιμένουμε λοιπόν με χαρά όλους τους συνδημότες μας να τιμήσουν αυτή τη γιορτή. Πολύ ωραία. Και εσείς, κύριε Μαρία Εθελόντρια εδώ, μαζί με την δημιουργική εδώ ομάδα. Καλή σας μέρα. Πώς βιώνετε αυτή την εμπειρία? Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, με το δικό μας το μικρό τρόπο, ώστε να προβάλλουμε το νησί μας σωστά. Είναι γιορτή για μας, είναι γιορτή του καλοκαιριού. Σας περιμένουμε όλους, θα περάσουμε πολύ ωραία. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε, θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι.